Βρίσκομαι λοιπόν στην ευχάριστη θέση και τονίζω το ευχάριστη θέση διότι θεωρώ ότι είμαστε από την γνώση και την πληροφόρηση που έχω ίσως η πρώτη δεειά στη χώρα που προχωρήσαμε αξιοποιώντας τον 4483 του 2017, την νομοθεσία και συγκεκριμένο μάλιστα άρθρο, ούτως ώστε εδώ και ένα μήνα περίπου να πάρουμε απόφαση ως Διοικητικό Συμβούλιο για την δυνατότητα ρύθμισης οφειλετών, καταναλωτών μας, με νέα δεδομένα. Ποια είναι αυτά? Αφού προηγουμένως υπενθυμίσω, δύο προηγούμενες αποφάσεις, τόσο αφενός της πρώτης, απόφαση που είχε να κάνει με 12 δόσεις, ρύθμιση το 12, η γνωστή ρύθμιση των 12 δόσεων, και μια δεύτερη απόφαση, πάλι στα πλαίσια της νομοθεσίας, το 2017 και μάλιστα μέχρι τέλος Νοεμβρίου του 2017, που παρήχε η απόφαση αυτή και η νομοθεσία, την δυνατότητα 100 δόσεων, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα σε όλους τους οφειλέτες, από ανεξαρτήτου ποσού οφειλής, να προσέλθουν, να επισκεφθούν τη ΔΕΙΑ, προκειμένου να ενταχθούν στην ρύθμιση αυτή. Να θυμίσω επίσης ότι η προηγούμενη διοίκηση την καμπάνια αυτή των 100 δόσεων την είχε ανεβάσει αρκετά ψηλά. Ενημέρωσε με επιμονή και με επαναλήψεις συχνότατες, προσκαλώντας και προκαλώντας τους οφειλέτες, λοιπόν, να έρθουν να πλησιάσουν το κτίριο, το ταμείο ή το αρμόδιο γραφείο της ΔΕΙΑ, προκειμένου να ενταχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, υπενθύμησε ότι στην προσπάθεια αυτή της σκέψης και της διάθεσης της διοίκησης, της προηγούμενης διοίκησης, η προσέλευση στην ΔΕΙΑ ήταν πάρα πολύ μικρή. Για λόγους που εύκολα αντιλαμβάνεται ο καθής, μπαίναμε στο χειμώνα, η δυσκολία και η κρίση βαθαίνει ακόμη περισσότερο. Οι δαπάνες του κάθε νοικοκυριού, ως γνωστό, κατά τη χειμερινή περίοδο, επίσης είναι πολλαπλάσιες. Και έτσι, προβληματισμένοι και προβληματισμένος με όλα αυτά, και την δυσκολία πολύ περισσότερο που έβλεπα με τις επισκέψεις των δημοτών μας εδώ στο γραφείο, οδηγηθήκαμε και πήραμε μια απόφαση εκ νέου, που θεωρώ ότι είναι πάντα επαναλαμβάνω στα πλαίσια της νομοθεσίας, του 4483 του 2017, αξιοποιώντας ένα άρθρο που μας παρήχε τη δυνατότητα και οδηγηθήκαμε στην απόφαση αυτή. Έτσι λοιπόν, και από το βήμα αυτό, για μια φορά ακόμη, θέλω να παρακαλέσω, να καλέσω όλους, μα όλους, οι οποίοι έχουν οφειλές και έχουν να κάνουν με την κατανάλωση νερού, με λογαριασμό νερού, να έρθουν στην υπηρεσία, κυρίως, αν μου επιτρεπόταν, να διαβαθμίσω τις οφειλές αυτές και τους οφειλέτες. Κυρίως απευθύνομαι, ευτυχώς, σε λίγους πλέον, οι οποίοι ακόμη δεν γνωρίζουν πού βρίσκεται το κτίριο της ΔΕΙΑ. Όχι απλά το ταμείο, ούτε καν το κτίριο. Ευτυχώς, επαναλαμβάνω, είναι σήμερα πολύ λίγοι. Βέβαια, η απόφασή μας αυτή, θεωρώ ότι απευθύνεται στους αρκετούς, πολύ μικρούς και λιγότερο μικρούς οφειλέτες, να έρθουν άφοβα, ακόμη και στο γραφείο, το οποίο είναι σε κάθε τέτοια περίπτωση, αποβλέποντας στην λύση ενός τέτοιου προβλήματος που απασχολεί ένα νοικοκυριό, ένα καταναλωτή, να διαμορφώσουμε την ρύθμιση, την οποία είναι στα πλαίσια της τελευταίας απόφασής μας. Πιστέψτε με, σκύψαμε πάνω από αυτούς τους προβληματισμούς που όλο αυτό το διάστημα είχα, άκουσα και κατέγραψα, αφουγκραζόμενοι λοιπόν αυτά τα προβλήματα που έχουν να κάνουν προφανώς
αμιγώς με οικονομικά, με την υφή την οικονομική του κάθε νοικοκυριού, εδώ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, να έρθουν άφοβα, να ρυθμίσουμε ή να κάνουμε τη ρύθμιση εκείνη στα πλαίσια της απόφασης της τελευταίας και να δώσουμε την λύση, την επιθυμητή, τόσο για την υπηρεσία βέβαια, όσο βέβαια και για τον καταναλωτή.